έχουμε θέματα με τον αυταθλητισμό και πάλι και φέτος. Κώστας Παπαγιάννης, όπως κάθε χρόνο, μαζί μας για αυτό το θέμα. Κώστα, καλημέρα και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Τι γίνεται, για να δούμε λοιπόν φέτος τι κάνουμε, Κώστα, με αυτό το θέμα. Και γιατί τα χόρτα είναι ήδη, μας λένε τουλάχιστον, πολλά στην λίμνη. Δεν ξέρω τι, τι προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε και το μηχάνημα το παλιό, έχουμε και το καινούριο. Αν δουλεύουν ή αν θα δουλέψουν. Και τι γίνεται για πλευράς αγώνων, τι υποχρεώσεις έχουμε μπροστά μας. Η υδροβλάστηση έκανε και φέτος την εμφάνισή της, όπως κάθε χρόνο, δεν μας αφήνει μόνος μας. Και πρέπει με κάποιον τρόπο να φροντίζουμε να κόβεται, ούτως ώστε να είναι ο στίβος κοπηλασίας κατάλληλος για αθλητικές δράσεις. Ναι. Η μεγάλη μας ελπίδα, το καινούργιο πολυμηχάνημα, το σύγχρονο, στο οποίο είχαμε να αποθέσει όλες μας τις ελπίδες, δυστυχώς αποδείχθηκε ακατάλληλο για την κοπή των χόρτων. Τα μασάει τα χόρτα, έτσι, τα μασάει τα χόρτα. Τεχνικά δεν ξέρω τους λόγους, απλά κατά κοινή ομολογία και των χειριστών δεν μπορεί να κόψει τα χόρτα. Απίστευτο. Και μένουμε μόνο με το παλιό μηχάνημα του Δήμου, το οποίο... Κάτσε μισό λεπτό, το πολυμηχάνημα δηλαδή, Κώστα, είναι πια μόνο για τα καλάμια. Δεν γνωρίζω γιατί άλλο είναι. Εγώ ξέρω ότι αυτό για το οποίο το θέλαμε για τα χόρτα, που θα μας έλυνε επιτέλους ένα καινούριο υπερσύγχρονο μηχάνημα που θα μας έλυνε το πρόβλημα, δυστυχώς δεν μπορεί να μας το λύσει. Και μένουμε με το παλιό μηχάνημα που είχαμε του Δήμου, το οποίο είναι παλιό, είναι παλιάς τεχνολογίας, είναι ταλαιπωρημένο και προσπαθεί ο Δήμος να το συντηρήσει με όποιο τρόπο μπορεί. Για να προσπαθήσουμε να κάνουμε. Για να βγάλει άλλη μια χρονιά. Για να βγάλει λοιπόν άλλη μια χρονιά. Μάλιστα. Τώρα, αυτό θα ξέρεις, έχεις ενημέρωση, θα δουλέψει τις επόμενες μέρες. Ναι. Δεν χρειάζεται να δουλέψει ακόμα. Τι γίνεται. Είναι σε συντήρηση τη στιγμή αυτή και πρέπει κάποια στιγμή να μπει να δουλέψει, γιατί τα χόρτα πλέον φαίνονται ακόμη και με γυμνό μάτι. Όποιος βλέπει τη λίμνη από ψηλά, περπατώντας από το ζωνάρι δηλαδή, θα δει ότι τα χόρτα σε πολλά σημεία έχουν φτάσει στην επιφάνεια. Στον κοπηλατικό στίβο δεν γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να κοπηλατήσει κάποιος, δεν μπορεί να αθληθεί κάποιος, να προπονηθεί κάποιος. Σε λίγο καιρό, ναι, ήδη δεν μπορεί, αλλά σε λίγο καιρό θα φουντώσουν ακόμη περισσότερο. Ακόμη περισσότερο. Σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα τι κάνουμε, περιμένουμε και κάποιες ομάδες εδώ. Έχουμε κάποιους αγώνες άμεσα που πρέπει να λειτουργήσουμε άμεσα ή έχουμε τον χρόνο σύμμαχό μας και μπορούμε να περιμένουμε. Για καλή μας τύχη σε εισαγωγικά, λόγω του προβλήματος της πανδημίας, όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα κοπηλασίας στα παγκόσμια γεγονότα έχουν αναβληθεί, έχουν μεταφερθεί για αργότερα. Η εθνική ομάδα μας, που τέτοια εποχή ήταν εδώ, έπρεπε ήδη να είναι, θα ήταν ήδη εδώ, θα έρθει προς το τέλος Ιουλίου, 26 Ιουλίου. Αλλά έχουμε όμως χρόνο. Εθνική ομάδα της Ρωσίας, η οποία από τις 15 του μηνός θα έρθει για προετοιμασία στη λίμνη μας. Τι 15 Ιουνίου? 15 Ιουνίου. Έρχονται ξανά οι Ρώσοι? Έρχονται ξανά οι Ρώσοι. Αυτούς που τους είχαμε πάρει τα κουφιά. Μέχρι την τελευταία. Ναι. Αυτό είναι καλό. Κώστα, μισό λεπτό. Τα κουφιά υπόψη ότι... Αυτό είναι καλό. Ξέρετε ότι τα κουφιά βρέθηκαν, τους τα παραδώσαμε. Μπράβο. Και δήλωσαν την ευγνωμοσύνη τους οι άνθρωποι. Θυμίζω ότι οι Ρώσοι, λέγαμε τότε ότι τους κλέψαν τα κουφιά και τα λοιπά. Τα βρήκαμε κάπου παρατημένα προς τα Κορέστια, ήταν προς τα πού ήταν. Κορέστια. Μπράβο, ναι. Τα παραδώσαμε πίσω, μας ευχαρίστησαν οι άνθρωποι και φοβήθηκαμε τότε, όμως Κώστα, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόκειται να ξανάρθουν εδώ όταν είδαν τέτοια συμπεριφορά από κάποιους συμπολίτες μας, τέλος πάντων, ή ποιοι ήταν αυτοί που τα είχαν κλέψει τότε, χωρίς να είμαστε σίγουροι. Για να μην κατηγορήσουμε. Δυστυχώς δεν εξιχνιάστηκε. Όλοι θέλαμε να βρεθεί, ναι, να βρεθεί ο δράστης, για να ξέρουμε ποιος είναι, να ξέρουμε οι τι μας γίνεται. Οι Ρώσοι όμως τότε μας έλεγαν ότι ερχόμαστε εδώ, το θυμάσαι Κώστα που τους ρωτούσαμε, είχαμε έρθει και εκεί κιόλας, τους ρωτήσαμε γιατί έρχεστε στην Καστοριά και μας είπαν ότι δεν υπάρχει πουθενά τέτοιο σκοπηλατικό στίβος. Δεν υπάρχει. Όποιος επισκέπτης έχει έρθει... Οι Ρώσοι το έλεγαν αυτό συνεχώς.
Έχουμε πολλές πολλές άλλες ομάδες, δεν έχουμε μόνο τους Ρώσους. Να θυμίσω ότι πέρσι φιλοξενήσαμε ένα κλιμάκιο της ΦΙΖΑ, της Παγκόσμιας Σκοπηλατικής Ομοσπονδρίας, που μας έφερε 10 κράτη εδώ να κάνουν την προετοιμασία τους για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Μάλιστα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Ναι. Για κάποιους λόγους έρχονται. Εμείς έχουμε στοιχειώδη υποχρέωση απέναντι κυρίως στην πόλη μας και ειδικά αυτές τις δύσκολες εποχές να συντηρήσουμε με όποιο καλύτερο τρόπο μπορούμε τις εγκαταστάσεις μας για να έχουμε ένα εξαιρετικό μέσον εσόδων για την πόλη. Μέχρι τις 15 Ιουνίου είπες έρχονται οι Ρώσοι, έτσι. Δηλαδή σε 5 μέρες. Ναι, μέχρι την τελευταία πληροφόρηση που είχαμε, γιατί και αυτή είναι σε συνεχή ενημέρωση και παρακολούθηση της κατάστασης. Τώρα, τα πράγματα είναι ρευστά. Τη μία μέρα είναι μια συγκεκριμένη κατάσταση. Και η κοπηλασία πώς έχει μπλέξει με τον COVID, δηλαδή τι μέτρα, τι πρωτόκολλα υπάρχουν και για την κοπηλασία πια? Γιατί είναι και τα δικά μας παιδιά. Καταρχήν υπάρχουν τα γενικά πρωτόκολλα περί ταξιδιωτών. Ναι. Περί τρόπου των ταξιδιών, περί τρόπου διαμονής, αλλά και οι άνθρωποι προβληματίζονται και ενημερώνονται σχεδόν σε καθημερινή βάση μέχρι να πάρουν τις τελικές αποφάσεις. Μέχρι την ενημέρωση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ότι θα ερχόταν. Είχαν μάθει οι Ρώσοι, Κώστα, αυτά τα θέματα που είχαμε με κορονοϊό το προηγούμενο διάστημα? Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Αν είχαν μάθει οι Ρώσοι και σας είπαν για την περιπέτεια της Καστοριάς το προηγούμενο διάστημα με τον COVID. Σαφώς και μάθανε. Είναι ενήμεροι και πληροφορημένοι για τα πάντα, βέβαια. Μάλιστα, μάθανε. Λοιπόν, άρα αυτό έχει κλείσει ή ακόμα το συζητάνε αν θα έρθουν ή όχι, για να το καταλάβουμε? Αυτή τη βδομάδα ενημέρωση κάποια καινούργια δεν είχαμε. Την ενημέρωση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ότι θα έρθουν. Θα έρθουν 15. Λοιπόν, με το καλό, ίσως είναι και οι πρώτοι ξένοι που έρχονται στην Καστοριά, μετά τα μέτρα της καραντίνας. Ίσως είναι η πρώτη Ρώση. Τι ομάδα είναι, πόσα άτομα θα είναι εδώ? Είναι πολλά άτομα, είναι 50 άτομα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, μισό λεπτάκι. Ίσως και περισσότεροι. Αυτό έχει μια ιδιαίτερη αξία. Βεβαίως. Αυτοί θα ελεγχθούν όλοι με COVID, θα γίνουν εξετάσεις εδώ. Βέβαια. Αυτοί θα περάσουν από τα τεστ. Ό,τι προβλέπετε για τους ταξιδιώτες γενικά. Βλέπεις τώρα, Κωνσταντίνα, να συζητάμε άλλα πράγματα. Συζητάμε, θα κάνουν αυτοί τεστ. Θα έρθουν εδώ 50 άτομα. Πού θα γυρνάνε, πού θα κάθονται, πού θα κοιμούνται. Όλα αυτά είναι αυτό που λέμε, ότι έχει αναστατωθεί η ζωή μας τελικά. Έχει αναστατωθεί η ζωή μας. Η πανδημία, Χρήστο, έχει ανατρέψει τις συνθήκες πίσω. Κατάλαβα. Και μέσα στις γενικές συνθήκες είναι και ο. Αλλά η έλευση της εθνικής ομάδας της Ρωσίας θα μπορούσε να είναι ένα εξαιρετικό μήνυμα ότι η Καστοριά μας μπορεί, είναι COVID-free που λέμε, ελεύθερη από τον κορονοϊό και μπορεί να δεχθεί και πάλι τους τουρίστες όπως στο παρελθόν. COVID-free εμείς, αλλά κοιτάμε τώρα αυτοί που έρχονται, είναι COVID-free. Αυτό κοιτάμε τώρα, καταλάβατε τι γίνεται. Έχουμε μπλέξει, παιδιά. Λοιπόν, ακριβώς. Κώστα, ελπίζω θα προλάβουμε μέχρι τις 15, λοιπόν, αν καλώς έρθουν μέχρι τότε. Να είμαστε εντάξει εμείς με το Στίβο και για τις προπονήσεις τους. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο για να ευχαριστήσουμε τις ξένες αποστολές για μία ακόμη φορά και να φύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις και οι καλύτεροι πρεσβευτές για τον τόπο μας. Ευχαριστούμε, Κώστα, να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.